Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μου Νίκο Αναστασιάδη. Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, αγαπητέ μου Αβέρο Φιμοφύτου. Κυρίες και κύριοι υπουργοί και βουλευτές, φίλες και φίλοι. Με χαρά απευθύνομαι απόψε στα στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού, του αδερφού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, συνεργάζομαι για καιρό με τον ηγέτη της Κύπρου, αλλά και τον αρχηγό της ιστορικής σας παράταξης. Μας ενώνει λοιπόν η κοινή προσπάθεια για το καλό των χωρών μας απέναντι στις κοινές προκλήσεις. Και η ιστορία έχει δείξει ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, όσο και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη Μεγαλόνησο, είμαστε οι πολιτικές δυνάμεις των μεγάλων αποφάσεων και των μεγάλων επιλογών. Στο ίδιο μετερίζει λοιπόν, μας βρίσκουν και τα ζητούμενα των καιρών που έρχονται. Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλέον στον δρόμο της εξόδου από την πανδημία. Και παρά τις απώλειες που είχαν, στάθηκαν όρθιες και δυνατές απέναντι σε αυτή την παγκόσμια καταιγίδα. Πρώτος μας στόχος ήταν και παραμένει η διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της υγείας. Όμως σε Αθήνα και Λευκωσία δεν σταματούμε να εργαζόμαστε για τη στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, οι εμβολιασμοί προχωρούν ταχύτατα. Και όλα δείχνουν ότι χωρίς να εφησυχάζουμε, μπορούμε να αισιοδοξούμε για ένα πιο ελεύθερο και παραγωγικό καλοκαίρι. Οι χώρες μας, άλλωστε, ήταν από αυτές που κατέθεσαν ήδη τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στην μετα-COVID εποχή. Συνεπώς, η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης μπορεί να γίνει αφετηρία μιας ταχύτητης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Αλλά και πρόσθετο όπλο ισχύως για τη διεκδίκηση των εθνικών μας δικαίων. Η διεθνής νομιμότητα παραμένει η πηξίδα μας στο Κυπριακό, με διαυγή την κοινή μας επιδίωξη. Μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, χωρίς ξένους εγγυητές, χωρίς κατοχικούς στρατούς. Μια λύση σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ως μέλος και των δύο οργανισμών, η Κύπρος είναι σε θέση να διασφαλίσει την ευημερία όλων των Κυπρίων. Και ακριβώς γι' αυτό οι τουρκικές θέσεις περί δύο κρατών απορρίπτονται εξ αρχής. Η νομιμοποίηση της διχοτόμησης δεν χωράει ούτε στην πραγματικότητα, ούτε στον πολιτισμό του 21ου αιώνα. Φίλες και φίλοι, Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατικός Συναγερμός ανήκουμε στη μεγάλη πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν από τις ίδιες θέσεις το στοίχημα της 30ης Μαΐου, όταν ο Κυπριακός λαός θα εκλέξει τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επόμενα 5 χρόνια. Και πιστεύουμε ότι η επιλογή του θα είναι και πάλι σωστή. Γιατί ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός σημαίνει ισχυρή Κύπρος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Γι' αυτό και είμαστε στο πλευρό σας. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή επιτυχία.